Hey guys, Lord Bosphro εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα ανατριχιαστικό για μένα, παιδιά, βίντεο. Πραγματικά θα κάνουμε τρομακτικές ιστορίες που αφορά το Slenderman και κάποια άλλα. Παιδιά, πρώτη φορά κάνω τέτοιο βίντεο και ανησυχώ πάρα πολύ γιατί τα thriller, βασικά εντάξει ξέρουμε ότι είναι ψεύτικα, αλλά το Slenderman είναι ένα από αυτά που δεν παρακολουθώ, γιατί αυτό το thriller με ανατριχιάζει πάρα μα πάρα πολύ. Μόνο το Pennywise δεν τρομάζω, όμως για το Slenderman αυτό το ψηλό λίγο να δεν βλέπετε έναν χωρίς μάσκα και να πηγαίνει παιδιά λοιπόν παιδιά βάλτε like να συνεχίσουμε τέτοια βίντεο ωραία. Εγγραφή να φτάσουμε 100k, να πάρουμε την πλακίδα για να φτιάχνω καλύτερα και αλλιώτικα βίντεο σαν αυτό το τρομακτικές ιστορίες, και το κουδουνάκι να λαμβάνει την ειδοποίηση πότε ανεβάζω τέτοια βίντεο. Πάμε να δούμε το intro. Λοιπόν παιδιά, ας ξεκινήσουμε ωραία και καλά. Αχ, το σταυρό μας και ξεκινάμε. Λοιπόν, creepypasta, ή θα λέμε creepypasta. Λέγονται creepypasta και στο μυαλό μας έρχεται η λέξη πάστα. What the fuck. Δεν είναι ζυμαρικό, δεν μπορείς να τα γευτείς κυριολεκτικά, αλλά μεταφορικά γεμίζει τη ζωή μας με τρόμο, φόβο και αδρεναλίνη. Φυσικά, αν βλέπετε αυτόν μπροστά σου με ένα παιδάκι, με ένα παιδάκι να το πηγάγει στο δάσο, γιατί ξέρω αυτή την ιστορία του, μην ανησυχείτε. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να το κάνω αυτό το πράγμα. Να δω την ταινία. Παιδιά, μπράβο σας όσοι αντέχετε. Εγώ δεν αντέχω. Μόνο Pennywise βλέπω και κάτι άλλο. Ας γνωρίσουμε τις ιστορίες αυτές. Η ιδέα. Όταν λέμε creepypasta, παιδιά, δεν σας έρχεται στο μυαλό creepy, τρομακτικό, ζυμαρικό. What the fuck is this? Sorry κιόλας για την έκφραση. Αλλά θα πω what the fuck, creepypasta, creepypasta. Ζυπάστα στα αγγλικά θα πει ζυμαρικά, μακαρόνια ρίζει. Και creepy θα πει τρομακτικό, creepypasta, πολύ ωραία. Από εδώ και πέρα σιγά, εμένα μην μου ξαναπείτε τα φως ζυμαρικά, ναι. Τέλος πάντων, εννοούμε διάφορες ιστορίες φρίκης και φόβου που συχνά δεν έχουν καλό τέλος. Φυσικά, όταν βλέπεις βιβλίο τρόμου, ειδικά του Slenderman, της Annabelle, εντάξει, της Annabelle, λίγο να δεις μια κούκλα, εντάξει παιδιά, εντάξει. Πανατρίχιασα ρε παιδιά, ανατρίχιασα. Δεν έχουν καλό τέλος. Συνήθως θα τις βρούμε στο YouTube, όπως και τα βίντεο παρακάτω. Πες μου ότι έχει βίντεο τώρα. Άμα! Πανάγια! Παιδιά, τρόμαξα χωρίς, δεν το περίμενα αυτό. Creepypast. Η Σαμάρα δεν είναι. Άμα πια και τη Σαμάρα. Για τη Σαμάρα. Παιδιά, μην κάνετε ότι κάνω. Δεν είναι στημένο, όμως. Εντάξει, παιδιά, η Σαμάρα. Ποιος βγάζει τις ιδέες και στο YouTube. Να ρωτήσω λίγο το YouTube. Γίνεται Netflix ρε φίλε. Ωραία, να φτιάξω τη δικιά μου σειρά. Λόρμπο Σπρό Netflix και να βάλω μια ωραία ταινία. Να φτιάξω ταινία. Κομμωδία, τραγωδία, στο YouTube. Εγώ, τότε γιατί εγώ ψάχνω να βρω ταινίες και μου λες πληρώσουνε. Γιατί να πληρώσω. Βασικά και το Netflix πληρώνεις, αλλά εννοώ. Λοιπόν, όπως και τα βίντεο παρακάτω. Πρόκειται για απλά βίντεο με άτομα που διηγούνται τρομακτικές ιστορίες. Από τους αγαπημένους μου είναι ο Creepy Argus. Α, εσύ και το αγαπημένο ιστοσελίδα. Το άρθρο είσαι και αγαπημένο του. Τον Creepy Argus. Δείτε το κανάλι του Creepy Argus εδώ. Σιγά εγώ μην πάω να δω. Είχα τώρα μια σκασίλα για αυτό το YouTuber. Άντε πια. Είχα μια σκασίλα τώρα για αυτόν. Ξέρετε πόσο σκασίλα είχα. Καθόλου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οι ιστορίες περιλαμβάνουν φρικιαστικές ιστορίες δολοφονιών, αυτοκτονιών και παραφυσικών φαινομένων.
πολλές φορές έρχονται σαν πραγματικές ιστορίες που συνέβησαν σε φίλο, ξάδερφο ή μου είπε ο Βρίζι. Πάτω, δεν κατάλαβα τίποτα. Λέει, πολλές φορές έρχονται σαν πραγματικές ιστορίες που συνέβησαν σε φίλο, ξάδερφο ή μου είπε ο τελείο τελεία που του είπε ο τελεία τελεία. Εντάξει, λέει, σε φίλο, ξάδερφο ή μου είπε ο τελεία τελεία που του είπε ο τελεία τελεία. What the fuck, παιδιά, παιδιά, ποιος είναι ο τελεία τελεία, καινούριο, καινούριο. Καινούριο θρίλερ, κλόν. Γεια σου. Είμαι ο τελεία τελεία. Θες να γίνουμε φίλοι? Όχι ρε φίλε, δεν θα γίνω φίλο σου. Τελεία τελεία, τελεία τελεία. Πήγαινε να βγει στην ορθογραφία να γίνει φίλο σου. Με πια μαζί έλυσης. Όλα καλύπτονται από ένα πέπλο φόβου, μυστηρίου και στο επόμενο λεπτό τρόμου. Ταραντεταν. Το θέμα της creepypasta ποικίλει σε μεγάλο βαθμό και μπορεί να περιλαμβάνει θέματα όπως φαντάσματα, δολοφονίες, ζόμπι και στοιχειωμένους τηλεοπτικές εκπομπές. Ρε φίλε, τα φαντάσματα δολοφονίες, εντάξει. Ζόμπι και στοιχειωμένες τηλεοπτικές εκπομπές και βιντεοπαιχνίδια. Η διάρκεια της ιστορίας διαρκεί από 1,5 λεπτά, 1,5 λεπτό, έως 1,5 ώρα. Στην περίπτωση του έπου, η αγαπημένη μου ιστορία είναι η προσομοίωση. Ρε φίλε, ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία, η creepypasta ή η προμοίωση? Προσομοίωση, παιδιά, σήμερα, κάτι πάθαμε. Προσομοίωση. Την οποία θα δείτε παρακάτω. Όχι ρε, παιδιά. Σήμερα είναι η μέρα που σηματοδοτεί 18 χρόνια από τότε που η σύζυγός μου και εγώ χάσαμε την κόρη μας. Γεννήθηκε όταν ήμασταν και οι δύο στην εφηβεία μας. Wait λίγο. Πριν ξεκινήσει αυτό, οπότε μερικές φορές λέει ότι δείχνει τη Σαμάρα. Αυτός είναι ο Σαμάρος και αυτή είναι η Σαμαρίλα. Συγγνώμη κιόλα, παιδιά. Η κόρη του είναι η Σαμάρα. Παιδιά, να τριχιάσω τώρα. Μα την Παναγία, τώρα δεν κάνω πλάκα. Νιώθω λες και πραγματικά πέρασε μια ολόκληρη ζωή από την τελευταία φορά που την είδαμε. Okay, boomer. Το όνομά της ήταν Σουζάνα. Και ήταν μόλις 4 ετών όταν τη χάσαμε. Θα μας κοροϊδέψετε τώρα. Ήταν το κέντρο του κόσμου της γυναίκας. Wait. Είναι κατά... Ρε μας κοροϊδεύετε μπροστά στα μάτια μας. Αφού πριν έλεγε τη Σαμάρα έδειχνε. Η Σουζάνα. Bro. What the fuck tell you. Please. Tell you. Respect. Δεν μπορώ ρε φίλε με αυτή. Πρέπει για εκείνη. Ψυχοπαθείς. Και οι δύο είχαμε χάσει κοντινούς ανθρώπους στο παρελθόν. Αλλά δεν την είδα ποτέ τόσο στεναχωρημένη. Όσο ήταν μετά την απώλεια της Σουζάνας. Σουζάνη. Η αστυνομία έψαχνε για μήνες. Υποψιάζομαι περισσότερο από ό,τι θα έκαναν για μια κανονική υπόθεση όπως αυτή. Επειδή μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας, δεν έχω. Κάτσε λίγο να δούμε αυτό το βίντεο, παιδιά. Και μετά θα το κλείσουμε το βίντεο γιατί. Όχι, αυτό το κανάλι, παιδιά, είναι λίγο scary. Είχα πάντοτε μια μακάβρια λατρεία προς τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Κάνω, παιδιά, λίγο πώς. Κατ! Παιδιά, κατ! Συνεχίζουμε, λοιπόν. Και μου άρεσε να εξερευνώ τα παραμελημένα και ρημωμένα εσωτερικά τους. Μετά από την τελευταία μου εξερεύνηση όμως, θα πρέπει να σταματήσω με αυτό μια και καλή, αν δεν θέλω να τρελαθώ. Ναι, δεν μας είπες όμως για ποιο θέμα μιλάς, φίλε. Πες τα καλά, πες καλά, μην ξεκινήσεις αυτό, μας το είπε αυτό. Δεν σου πει ο άλλος, what the fuck, τι λες, φίλε, τι λέει εννοείς, για ποιο πράγμα. Δεν καταλαβαίνουμε. Υπάρχει ένα μέρος στην πόλη που ζω, το οποίο έχει μείνει ρυπωμένο για χρόνια. Φίλε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έχει καταλήξει να γίνει κάτι σαν τοπικός θρύλος, κυρίως εξαιτίας της οικογένειας στην οποία άνοικε.
Άνοιγε στους McPherson's, οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν σαν κατάστημα που πουλούσε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Εάν σας άρεσε, βάλτε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να βάλετε αυτό το κουδούνι και το καμπανάκι για να μην ξεχάσετε ούτε μα ούτε ένα βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!